Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, δεν γνωρίζω αν έχετε εξουσιοδότηση, αλλά πρέπει να αποσύρετε την τροπολογία για τη Λάρκο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, διότι αυτή η τροπολογία είναι μια τροπολογία εγκληματική, μια τροπολογία για την οποία έχουμε καταθέσει έτοιμα ονομαστικής ψηφοφορίας, μια τροπολογία η οποία στέλνει και ένα σήμα στους εργαζόμενους και στους ανθρώπους της ΛΑΡΚΟ ότι δεν είναι μόνοι σε αυτόν τον αγώνα. Είναι η μοναδική εταιρεία που παράγει σιδηρονικό ήλιο. Αφορά 800 εργαζόμενους. Ήδη από το 2020 με δική σας τροπολογία έχει υπάρξει μείωση μισθών και η δέσμευση η εταιρεία να είναι σε λειτουργία και έρχεστε τώρα να δώσετε τη δυνατότητα η εταιρεία να κλείσει και σας παρακαλώ πάρα πολύ προσωπικά, επειδή γνωρίζετε ότι σας εκτιμώ, μην επιχειρείτε την αντιστροφή της πραγματικότητας, την οποία πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη επιλέγουν, διότι εκτοξεύσατε πριν από λίγο βέλη προς την αντιπολίτευση, χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι αυτό εξαντανακλάσει όσον αφορά και τους ανθρώπους που αγωνίζονται για να κρατήσουν τη δουλειά τους και τα σπίτια τους, ότι τάχα μου εμείς καταψηφίζοντας την τροπολογία δεν θέλουμε να πληρώνονται ή να μείνουν στους οικισμούς. Σας παρακαλώ να ανακαλέσετε αυτού του τύπου την κριτική. Έχετε κάθε δικαίωμα να υπερασπιστείτε την τροπολογία την οποία έφερε κακώς κάκιστα και με ανήθικο τρόπο η κυβέρνηση, αλλά όχι τέτοιου τύπου αντιστροφή της πραγματικότητας. Είναι χυδαίο και πρέπει να ανακαλέσετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεύτερη παρατήρηση. Επιτρέψτε μου. Θέλω να απευθυνθώ στο ΚΚΕ σε σχέση με μια φράση που εξτόμησε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν είναι κάποιος βουλευτής, φαντάζομαι ότι θα μ' ακούνε από τα γραφεία τους οι αγαπητοί συνάδελφοι. Μίλησε για κουμάσια αναφερόμενος σε στελέχη και βουλευτές των προοδευτικών κομμάτων. Θα ήθελα όσο πιο ήρεμα γίνεται να καλέσω το ΚΚΕ να ανακαλέσει αυτόν τον χαρακτηρισμό. Θεωρώ ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν το χαρακτηρίζει τέτοιου τύπου τοποθέτηση. Είμαστε ανοιχτοί στην πολιτική κριτική. Όταν γίνεται πολιτική κριτική σε εμάς απαντάμε, αλλά νομίζω ότι υπάρχει χρόνος, υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε τέτοιου τύπου χαρακτηρισμούς. Πόθεν έσχες, δεν καταλάβαμε γιατί ήρθε η τροπολογία. Πήρε το λόγο ο κύριος Βορύδης και δεσμεύτηκε πολιτικά ότι θα καταθέσετε πόθεν έσχες εντός των προηγούμενων προθεσμιών. Αυτό δεν είναι απάντηση. Η τροπολογία γιατί ήρθε. Κάτι έχετε να κρύψετε, είναι προφανές. Κάποιος κάτι έχει να κρύψει και ενδεχομένως αυτό να σχετίζεται με το ότι κρατάτε και στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι μπορεί να χρειαστεί να προκηρύξετε εθνικές εκλογές αν συνεχιστεί η εκλογική σας απομείωση και καταγραφή στις δημοσκοπήσεις του επόμενου διαστήματος. Εμείς καταθέσαμε και το αίτημα της ονομαστικής ψηφοφορίας και βεβαίως εκ νέου την τροπολογία στο πόθεν έσχες να κατατίθενται και οι ρυθμίσεις δανείων και βεβαίως να γίνονται και ευκρινή και διαυγή τα ζητήματα που αφορούν τις δαπάνες των κομμάτων. Η παράγραφος 2 της σχετικής τροπολογίας για τις τράπεζες. Μάλιστα. Φανταζόμαστε ότι ο νομοθέτης λέει ότι ο εισαγγελέας είναι άσχετος που ελέγχει μια υπόθεση, ο οποίος επί της ουσίας καταργείται και του ζητάτε όχι να πάρει γνώμη, να συμβουλευτεί εμπειρογνώμονος από την Τράπεζα της Ελλάδας, οι οποίοι αποφασίζουν αν υπήρξε παράβαση ή όχι. Σας ρωτώ, όπως είναι διατυπωμένη η τροπολογία, θα μπορεί η δικαστική αρχή να παρακάμψει τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων? Δεν θα μπορεί. Λέει ρητά η τροπολογία, προσέξτε, ότι αποφασίζουν αν υπήρξε παράβαση και αν υπήρξε ζημία. Σας ρωτάω, κύριε Πετραλιά, ευθέως, σχετίζεται με την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών η συγκεκριμένη τροπολογία και τις αποφάσεις των μελών του ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ, όπου το δημόσιο έχει απώλειες 40 δισεκατομμυρίων? Έρχεστε να πείτε ότι δεν μπορεί να γίνει δικαστική διερεύνηση και θα αποφασίζουν εμπειρογνώμονες της Τράπεζας, θα δικάζουν δηλαδή από την Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδεται δικαστικές αρμοδιότητες και μάλιστα στο προκαταρκτικό στάδιο. Θα υποχρεούνται δηλαδή ο δικαστής να το βάλει στο σιρτάρι, να βάλει στο σιρτάρι
την υπόθεση. Είχαμε χτες, κύριε Πετραλιά, ανακοινώσεις από τον κύριο Μητσοτάκη σε σχέση με τα ζητήματα της οικονομίας. Έπρεπε να υποκριθεί ότι κάτι άκουσε μετά το εκοφαντικό εκλογικό αποτέλεσμα. Παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή τις δηλώσεις και του κύριου Θεοδωρικάκου και του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν κατάλαβα γιατί έβγαλε τον κύριο Σκρέκα από τη θέση του. Είπε ότι θα συνεχίσει με μεγάλη ένταση τα ίδια μέτρα τα οποία δεν έχουν αποδώσει. Και βεβαίως μάθαμε χτες το βράδυ ότι θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Εδώ ήσασταν, νομίζω. Υπήρχε μια αντιπαράθεση του Σοκράτη του Φάμελου με τον κύριο Θεοχάρη, κύριε Πετραλιά. Και η ερώτηση ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη και ευθύτατη. Για τα υπερκέρδη των δηληστηρίων του 2023 και αν αυτά θα φορολογηθούν. Η απάντηση του κύριου Θεοχάρη είναι ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Σας παραπέμπω στα πρακτικά, είναι στη διάθεσή σας. Δεν χρειάζεται, υπάρχουν και τα βίντεο, είναι διαδεδομένα ήδη από το πρωί, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον κόσμο στον οποίο τα ελληνικά δηληστήρια έχουν υπερκέρδη για το 2023. Γιατί πάντα στο χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή? Γιατί πάντα στο χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή? Γιατί δεν πάτε στο 50, γιατί δεν πάτε στο 60, γιατί δεν πάτε στο 70 να γλιτώσετε και όσα χρήματα θα είχατε απώλεια από την φορολόγηση την τεκμαρτή των ελευθέρων επαγγελματιών. Γιατί δεν το κάνετε? Αναγνωρίσατε τα υπερκέρδη και δεν τα φορολογείτε επαρκώς για να γλιτώσουν 700.000 άνθρωποι το χαράτσι το οποίο τους έχετε φορτώσει τώρα. Άρα στο ερώτημα με ποιον είστε, μικρομεσαίοι ή δηληστήρια, απαντάτε καθαρά με τα δηληστήρια. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε καταθέσει τροπολογία για να αποσύρετε την φορολόγηση την τεκμαρτή των ελευθέρων επαγγελματιών και μιλάμε αυτή τη στιγμή σε μια συνθήκη όπου υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, κύριε Πετραλιά. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του πενταμήνου. Αντί για 800 εκατομμύρια πλεόνασμα, 3 δις. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα αυτή τη στιγμή το τεκμαρτό, η τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών να αποσυρθεί. Και δεν το κάνετε. Και αναμασάτε διάφορα μετά για την κοστολόγηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αποδεικνύετε εσείς οι ίδιοι ότι η συζήτηση περί της κοστολόγησης, διότι εμείς σας ζητήσαμε να το φέρετε κανονικά το νομοσχεδίο μας στη Βουλή, αποδεικνύετε εσείς οι ίδιοι ότι η συζήτηση περί κοστολόγησης είναι προπέτασμα καπνού. Ένα προπέτασμα καπνού το οποίο επιχειρεί να αποκρύψει το γεγονός ότι είστε αιμονικά κολλημένοι στην αντίληψη ότι δεν πρέπει να μειωθούν οι εμισηφόροι. Το τελευταίο χειρό των επιχειρημάτων σας ήταν η κατάσταση στην Ισπανία και βγήκε η έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας και τεκμηρίωσε το πώς η μείωση των φορολογικών συντελεστών του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής περιόρισε τον πληθωρισμό τροφίμων. Η εμπειρία βεβαίως από Πορτογαλία και Κύπρο είναι εκοφαντική, τα έχουμε πει και μεταξύ μας και στην Επιτροπή και σε άλλες περιστάσεις και στην Πολωνία τα ίδια. Εδώ φαίνεται είναι η χώρα στην οποία δεν λειτουργεί το μέτρο ή μάλλον όχι. Συγγνώμη, έκανα πολύ γενικευμένη τοποθέτηση. Δεν λειτουργεί το μέτρο για τα κρέατα και τα γαλακτοκομικά. Γιατί για τον καφέ λειτουργεί. Δεν επεκτείνεται τον μειωμένο συντελεστή στον καφέ. Τον επεκτείνεται. Μάλιστα. Άρα έχουμε ένα μέτρο του μειωμένου συντελεστή που σε κάποια είδη λειτουργεί και σε κάποια άλλα είδη δεν θα λειτουργήσει. Και το ξέρετε και εκ των προτέρων. Το ανακοίνωσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Θα συνεχίσει, λέει, ο μειωμένος συντελεστής στον καφέ, αλλά στα κρέατα, άμα το κάνουμε, λέει, δεν θα περάσει στο καταναλωτή. Έχετε απομονωθεί εντελώς σε σχέση με αυτή την συζήτηση. Τα δε άλλα ζητήματα τα οποία κόμισε στο δημόσιο διάλογο ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χατζηδάκης περί ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων νομίζω ότι είναι ανάξια σχολιασμού μετά και την απάντηση που δώσατε σε ερώτηση δική μας για το ποιες επιχειρήσεις έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης όπου το Υπουργείο το αρμόδιο ομολόγησε ότι μόνο 7 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μέχρι 9 απασχολούμενους έχουν πάρει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά δεν τα ακούει κανείς. Εχθές είχαμε και τη συνάντησή μας
με τους εκπροσώπους των φορέων των επαγγελματιών, σας επαναλαμβάνω, υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος να τραβήξετε πίσω την αντισυνταγματική αυτή νομοθετική ρύθμιση περί τεκμαρτής φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά δεν το κάνετε. Βλέπω πολλούς και πολλά στελέχη και άνδρες και γυναίκες της κυβέρνησής σας να πανηγυρίζουν για τις μεγάλες τάχα μου πληρότητες στους τόπους διαμονής, στους τόπους τους εξοχικούς, στους τόπους των διακοπών. Είναι μια στρεβλή εικόνα, δυστυχώς. Τα εισιτήρια για τα νησιά μας έχουν αυξηθεί για 50 ή 60% σε σχέση με πέρσι. Μη βιάζεστε να πανηγυρίζετε. Τα δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας δεν έχουν απομακρυνθεί. Είτε αυτά αφορούν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, είτε βεβαίως την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, η οποία απομειούται. Και βέβαια είμαστε και πρωταθλητές στη μείωση κατά τη διάρκεια της δικής σας διακυβέρνησης σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των μισθωτών. Ένα τελευταίο σχόλιο. Ακούμε ότι θέλετε να φέρετε μοντέλο ΔΕΗ και για άλλες δημόσιες επιχειρήσεις. Να παίρνετε στελέχη από την αγορά, να κάνετε τις προμήθειές σας όπως και βεβαίως, λέμε εμείς, να βάλετε και αυτές τις επιχειρήσεις μπροστά πρωταθλητές στην κούρσα της ακρίβειας σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες, όπως ακριβώς έγινε με τη ΔΕΗ. Και το λέτε μάλιστα και το λέτε και ανοιχτά. Είναι το μοντέλο της ΔΕΗ που πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται ότι δεν έχει λάβει το μήνυμα των ευρωεκλογών, είχε τη μεγαλύτερη πτώση που έχει παρατηρηθεί ποτέ σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, 13 μονάδες σε ένα μόνο χρόνο, μισό λεπτό μόνο κύριε Πρόεδρε, 13 μονάδες σε ένα μόνο χρόνο, αντιδρά σπασμωδικά και υποκριτικά και η πτωτική της πορεία θα συνεχιστεί. Οριμάζουν όμως οι συνθήκες για να βρει απέναντί της μία συσπήρωση προοδευτικών δυνάμεων. Κατά το παράδειγμα της Γαλλίας, όπου κομμουνιστές, σοσιαλιστές, το κόμμα του Μελανσόν και Πράσινοι απάντησαν ακαριαία στην κίνηση του Προέδρου Μακρόν να κηρύξει βουλευτικές εκλογές μετά το οδυνηρό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Αυτό τρέμετε, αυτό φοβάστε, καλώς το φοβάστε, περιμένετε και θα το δείτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπά. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Αριστοτέλης Σπάνιας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.